Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Το βίντεο αυτό ανεβαίνει σήμερα η μέρα των Χριστουγέννων 2023. Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2023. Όπως βλέπετε είναι ένα φετινό βίντεο. Είναι ένα φρέσκο βίντεο το οποίο έχω ετοιμάσει μερικέ ημέρε πριν. Το ετοίμασα την προηγούμενη Δευτέρα όταν επέστρεψα στο σπίτι από την παρουσίαση που είχα μαζί με την Κυριακή του καινούριου μου βιβλίου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου στον Αλφα της Κύπρου» και λέω εφόσον είμαι βαμμένη, στολισμένη, υπερπαραγωγή, γιατί να μην γυρίσω το Χριστουγεννιάτικο. Φρέσκο, καινούριο, Χριστουγεννιάτικο. Και ευχαριστώ πολύ και το φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος μου έστειλε ένα πολύ εύστοχο ερώτημα στο Instagram σήμερα, το οποίο με συγκλώνησε. Και λέω ναι, πρέπει να φτιάξουμε αυτό το βίντεο. Το θέμα του σημερινού βίντεο, όπως βλέπετε και στον τίτλο, είναι γιατί στις γιορτές η μοναχικότητα εύκολα να κατρακυλάει σε μοναξιά. Συγκλονίστηκα σας λέω τα διάβασα το μήνυμα του Μιχάλη γιατί λέω ναι, ταυτίζομαι, ναι. Σε πολλέ παρελθούσε εορτέ, δεν ξέρω τι γίνεται αυτέ τι γιορτέ, γιατί γυρίζω το βίντεο από πριν. Σε πολλέ παρελθούσε εορτέ, η μοναχικότητα, η δύσκολα κερδισμένη, η με πολύ κόπο κερδισμένη, κατρακυλούσε εύκολα και γινόταν μοναξιά. Αγαπημένη μου θέκλα, γεια σου. Γεια σου και χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλους. Ελπίζω να είσαι καλά. Και εγώ ελπίζω να είμαι καλά. <laughs> Όταν λέω ελπίζω να είμαι καλά, εννοώ ελπίζω να είμαι καλά την μέρα που βγαίνει στον αέρα αυτό το βίντεο, την μέρα των Χριστουγέννων. Γιατί οι γιορτέ είναι ποτέ δεν ξέρει πώ θα νιώθει. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο ή να είσαι σίγουρη ότι θα νιώθει πρίμα τι γιορτέ. Οι γιορτέ είναι μια περίοδο επικίνδυνη για την ψυχική μας ισορροπία και για την ευδαιμονία μας. Και θα πούμε και στη συνέχεια γιατί. Θα ήθελα να σου θέσω ένα ερώτημα, το οποίο πιστεύω ότι απασχολεί τους περισσότερους φίλους και φίλες στο κανάλι και μέσα έπεσε απασχολεί. Γιατί αυτή την εποχή που έρχονται οι γιορτές, οι γιορτινές ημέρες, η μοναχικότητα να χάνει την έννοια της και να γίνεται μοναξιά. Εγώ προσωπικά έχω δουλέψει πάρα πολύ τον εαυτό μου για να είμαι καλά με τη μοναχικότητα και να την απολαμβάνω. Και το έχω καταφέρει να την απολαμβάνω. Τις γιορτές όμως, αυτές τις γιορτινές ημέρες, πάντα, παρότι υπάρχουν στη ζωή μου φίλοι, συγγενείς, άνθρωποι που αγαπώ και με αγαπούν, πάντα κάτι λείπει. Και τελικά, η μοναχικότητα μου κατρακυλάει και γίνεται μια απέραντη μοναξιά. Εγώ θα πρόσθετα, θα προσέθετα ερημιά. Ναι, Θεκλά μου, αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Υποθέτω ότι είναι το κλίμα της εποχής και η, η γιορτινή ατμόσφαιρα. Και η pop κουλτούρα θα πω εγώ που μας επιβάλλει την ευτυχία, τη συντροφευμένη ευτυχία στις γιορτές. Βλέπω ανθρώπου γύρω μου δεσμευμένου. Όχι απαραίτητα ευτυχισμένου. Αυτό ξαναπέστο και ξαναπέστο και ξαναπέστο. Όποιο είναι δεσμευμένο δεν είναι απαραίτητο ευτυχισμένο. Mm -mm. Όχι. 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 Και σκέφτομαι. Εγώ γιατί όχι. Και τότε έχω μια σκέψη. Θα μείνω μόνο. Η μοναξιά αυτέ τι μέρε γίνεται αβάσταχτη, όχι δυσβάσταχτη, αβάσταχτη. Τελικά, αντί να νιώθω χαρούμενος τέτοιες μέρες, νιώθω δυστυχισμένος. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη που μας τα στείλε και πάμε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω ότι αυτό για το οποίο σας μιλάω συχνά και ίσως σας τα πρίζω κιόλα, δηλαδή το να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα, είναι μια φύσικη συνθήκη και μια φύσικη κατάσταση. Ναι, είναι αφύσικο να απολαμβάνει τη μοναξιά και να τη μετατρέπει σε μοναχικότητα. Δεν είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Δεν είναι. Η ανθρώπινη φύση είναι κοινωνική. Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι ώστε να ζούμε σε κοινότητες. Ώστε να είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με άλλους ανθρώπους. Και η ζωή που ζούμε στις μέρες μας, που είναι ο καθένας το μικρό του κουτάκι... Είτε αυτό το κουτάκι είναι ένα διαμερισματάκι ή ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα ή έστω και ένα σπίτι Ξεχωριστώ από άλλα σπίτια, είμαστε μέσα στο κουτί μα. Μόνοι μα οι περισσότεροι. Όσοι είναι single και είναι, ξέρω εγώ, στην ηλικία τη δικιά μου που είμαι 48, είναι 38, όσοι είναι 28, όσοι είναι 58, 68, 78, όσοι είναι single και είναι ενήλικε, ζουν μόνοι. Και είναι αποκομμένοι από του υπόλοιπους ανθρώπου. Δεν είναι σε οικογένειε. Να μην συζητήσω, να μην σχολιάσω για όσου αναγκάζονται να είναι σύγκολ και να ζουν με οικογένειε, τι πατρικέ και μητρικέ του οικογένειε, με τον μπαμπά και τη μαμά του, ενήλικε σύγκολ, που εκεί δυσκολεύουν και περισσότερο τα πράγματα με τα ζητήματα τη αγία ελληνική οικογένεια. Α πούμε ότι κάποιο είναι σύγκολ και έχει καταφέρει να αποδεσμευτεί από την οικογένεια από την οποία προήλθε και να μην ζει πλέον με του γονεί του ή με του γονεί τη. Ζει μια φύσικη κατάσταση ένας άνθρωπος μόνος στο δικό του χώρο. Πού θα συναντηθεί με άλλους ανθρώπους αν θα πάει στο χώρο εργασίας. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα χώρο εργασίας στον οποίο κοινωνικοποιούνται. Για παράδειγμα, αν δουλεύεις σε εξυπηρέτηση πελατών, σε οποιαδήποτε επιχείρηση θα έχεις κοινωνικοποίηση τη δουλειά σου. Αν δουλεύεις σε μια εταιρεία στην οποία πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στον ίδιο εργασιακό χώρο, πάλι θα έχεις κοινωνικοποίηση. Καλή ή κακή θα είναι κοινωνικοποίηση. Αν δουλεύει σε ένα εμπορικό κατάστημα, κάπου πάλι θα βλέπει κόσμο. Αν όμω δουλεύει εξ αποστάσεω, μέσω διαδικτύου, δεν θα κοινωνικοποιηθεί ιδιαιτέρω. Και αν θα κοινωνικοποιηθεί, θα είναι, ξέρω εγώ, με ένα γραπτό μήνυμα ή με μια σύντομη κλίση. Και θα, είσαι, θα έχει ακόμη περισσότερη μοναξιά. είναι αφύσικο ο τρόπο στον οποίο ζούμε. Και όταν λέω θα έχει ακόμη περισσότερη μοναξιά, ενώ ότι θα έχει μόρε που θα είσαι μόνο. Και το να είσαι μόνος είναι κάτι το οποίο είμαστε σχεδιασμένοι από τα γονίδια μας, είμαστε σχεδιασμένοι από τη φύση μας ώστε να το αποφεύγουμε. Και ο λόγος είναι λόγος επιβίωσης. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι έμεναν μόνοι μακριά από τους υπόλοιπους ανθρώπους, τότε κινδύνευαν να πεθάνουν. Να μείνουν χωρίς τροφή, να κατασπαραχθούν από τα άγρια θηρία και να πεθάνουν κάτω από κακές κύρκες συνθήκε. Ήταν απαραίτητο για τους πρωτόγονους ανθρώπους να προστατεύονται μέσα στην ομάδα στην κοινότητα. Και στους πρωτόγονους ανθρώπους δεν υπήρχε ο θεσμός του ρομαντικού έρωτα. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές και επίσης το βιβλίο μου, θα σας το δείξω, θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, είναι το καινούριο μου βιβλίο αυτό, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις upbuild.gr και ακόμη και σήμερα που είναι η μέρα των Χριστουγέννων. Αν είστε μόνοι στο σπίτι και θέλετε κάτι να κάνετε, να διαβάσετε κάτι που να σας βοηθήσει να καταλάβετε πώ νιώθετε ή να μάθετε καινούργια πράγματα ή ξέρω εγώ να απασχολήσετε το μυαλό σα. Ακόμη και σήμερα μπορείτε να το προμηθευτείτε σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορεί κάποιο να το πάρει και σε έντυπη μορφή από την ιστοσελίδα upbuilding.gr. Στην περιγραφή όλων των βίντεο υπάρχει το link για το βιβλίο ή να το παραγγείλει να έρθει σε έντυπη μορφή αργότερα. Λοιπόν, στο βιβλίο με εδώ πέρα μιλάω α, στο κεφάλαιο του έκτο που έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για το σεξ» μιλάω για το γεγονός ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν την έννοια του ρομαντικού έρωτα, δεν είχαν την έννοια του ζευγαριού και της μονογαμικότητας και οι ανάγκες της συντροφικότητας, οι ανάγκες του ανήκειν καλύπτονταν μέσα από την κοινότητα τους, μέσα από την ομάδα των πρωτόγονων ανθρώπων που ζούσαν μαζί, μέσα από τη φίλη. Στη σύγχρονη εποχή όμως, για να είναι ένας άνθρωπος συντροφευμένος στην ενήλικη ζωή, πρέπει να έχει ερωτική σχέση ή γάμο. Και όπως που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, είναι εξαιρετικά δύσκολο, πολύ δύσκολο, να έχουμε μια ερωτική σχέση της προκοπής ή ένα γάμο της προκοπής στην παρούσα συνθήκη. Έτσι, αναγκαζόμαστε να ζήσουμε στην αφύσικη κατάσταση του να είμαστε μονάχοι, να είμαστε single και έτσι να βιώνουμε το δυσάρεστο συνέστημα της μοναξιάς. Το δυσάρεστο συνέστημα της μοναξιάς προκαλείται από ένα πρωτόγονο ένστικτο επιβίωσης που έχουμε μέσα στον οργανισμό μας επειδή ακριβώς το DNA του σύγχρονου ανθρώπου δεν διαφέρει και ιδιαίτερα από εκείνο του πρωτόγονου και έχουμε ακόμη μέσα μας πρωτόγονες ορμές, παρορμήσεις, ένστικτα και ούτω καθεξής. Άρα είναι αφύσικο να παραμένουμε μόνοι μας επειδή κινδυνεύουμε με βάση την πρωτόγονη φύση μας και έτσι οι σύγχρονοι άνθρωποι παρόλο που δεν κινδυνεύουμε να μας φάει κάποιο άγριο θηρίο δεν κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς τροφή αν ζούμε μόνοι, μονάχοι νιώθουμε αυτό το δυσάρεστο συνέστημα της μοναξιάς ούτως ώστε να κινητοποιηθούμε και να πάμε να είμαστε μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά ξαναλέω, ο τρόπος ο κοινωνικά αποδεχτός για να είσαι μαζί με άλλους ανθρώπους στην εποχή μας, όταν είσαι ενήλικας, είναι μέσω της δημιουργίας της δικιάς σου οικογένειας, της δικής σου ερωτικής σχέσης, του δικού σου γάμου. Και είναι δύσκολο να κάνουμε μια υγιή ερωτική σχέση, έναν υγιή γάμο. Έτσι, αρκετοί άνθρωποι είναι ενήλικες, είναι μονάχοι και του ζητάω κι εγώ μέσα από τα βίντεο καθημερινά να καλλιεργήσουν τη μοναχικότητα, όχι γιατί η μοναχικότητα είναι στην ανθρώπινη φύση, αλλά γιατί χρειάζεται να το πράξουμε ούτω ώστε να μην απολολαθούμε. Γιατί αν πάμε να ακούσουμε το ένστικτο της μοναξιάς ή την παρόρμηση της μοναξιάς που είναι βρες κάποιον άνθρωπο να πας να συνδεθείς να μην είσαι μόνος ώστε να μην νιώθεις άσχημα που σε μόνος, μπορεί να κάνουμε άσκεφτα Κακέ επιλογέ συντρόφων. Όπω έχουμε κάνει αρκετοί από εμά εδώ στο κανάλι, πολλέ άστοχε ή λίγε άστοχε ή γενικώ άστοχε επιλογέ συντρόφων στο παρελθόν. Οπότε, όταν σα ζητώ να καλλιεργήσετε τη μοναχικότητα, εν γνώση μου, σα ζητώ και μου ζητώ και εμένα στην ουσία, γιατί και στον εαυτό μου εφαρμόζω όλα αυτά που λέω εδώ στο κανάλι, διαφορετικά δεν θα μπορούσα να τα λέω. Ζητώ και από εσά και από μένα να εξασκήσουμε κάτι αφύσικο. Είναι αφύσικο πράγμα η μοναχικότητα. Είναι αφύσικο πράγμα να είναι ο άνθρωπο μόνο. Όμω, αναγκαστικά το καλλιεργούμε προκειμένου να επιβιώσουμε. Γιατί στη σημερινή εποχή ο κίνδυνο δεν είναι να μείνουμε μόνοι και να μα φάνε οι αρκούδε, τα άγρια χυθυρία ή να πνιγούμε σε έναν κατακλυσμό ή να καούμε σε μια φωτιά στο δάσο, στη ζούγκλα. Ο κίνδυνο στη σημερινή εποχή είναι να χάσουμε τον εαυτό μα, να χάσουμε τη ψυχική μα υγεία και ισορροπία εμπλεκόμενη με ακατάλληλα πρόσωπα σε προβληματικές σχέσεις. Και όπως πολύ εύστοχα σημείωσε ο φίλος, δεν σημαίνει ότι όποιοι είναι συντροφευμένοι βρίσκονται και σε υγιείς σχέσεις. Το αντίθετο μάλιστα. Αρκετοί άνθρωποι που είναι συντροφευμένοι βρίσκονται σε μη υγιείς σχέσεις. Οι στατιστικές είναι... Αρκετά ανησυχητικές, ένας στους δύο γάμους είναι καταδικασμένος να καταλήξει σε διαζύγιο, όταν πρόκειται για πρώτο γάμο και των δύο ανθρώπων, περίπου έτσι βγαζούν οι στατιστικές, και... Ίσως ενάμιση, ή στους 3 γάμους είναι καταδικασμένοι να καταλήξουν σε διαζύγιο των ανθρώπων που παντρεύονται για δεύτερη ή τρίτη φορά. Δεν είναι καλές οι στατιστικές. Ο θεσμό του γάμου περνάει κρίση και ο θεσμό των ερωτικών σχέσεων και τη ερωτική σχέση περνάει κρίση και το γνωρίζουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ένα άνθρωπο να δημιουργήσει μια υγιή ερωτική σχέση ή να δημιουργήσει έναν υγιή γάμο, αλλά είναι δύσκολο. Και σίγουρα δεν μα βοηθάει το να νιώθουμε άσχημα λόγω τη μοναξιά και να σπέβδουμε να συνδεθούμε με τυχαίου ανθρώπου, όπω πολύ σοφά είχε πει ο γιο μου παλιότερα για μια δικιά μου τέτοια σύνδεση. Λέει, σαν δύο τυχαίοι παίχτες reality που σας έβαλα μαζί και ψάχνεις να βρει άκρη. Το έχω πει και σε άλλα βίντεο. για μια περίπτωση παλιά μου είχε πει αυτό το πράγμα. Τι προσπαθείς μου λέει να συνεννοηθείς. Τι προσπαθείς να διασώσεις μια κατάσταση που δεν, δεν, ταιριάζει. Ήταν πολύ τυχαία επιλογή. Και σίγουρα το κίνητρο για αυτή την τυχαία ακατάλληλη επιλογή ήταν το γεγονός ότι ήταν αβάσταχτη η μοναξιά όταν έκανα αυτή την επιλογή. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθουμε μοναξιά. Ότι είναι εξαιρετικά φυσιολογικό αυτές τις ημέρες των γιορτών να νιώθουμε περισσότερη μοναξιά. Είναι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι αφύσικο. Το αφύσικο θα ήταν να νιώθουμε τριαλαλή, τριαλαλό και μέσα στην τρελή χαρά τις ημέρες των γιορτών. Είναι φυσιολογικό. Και πέραν της μοναξιάς στις ημέρες των γιορτών, το γεγονός ότι είμαστε μόνοι, όσοι είναι μόνοι, είναι και η συνθήκη του ότι έχουμε την pop κουλτούρα, έχουμε τη διαφήμιση, έχουμε του γύρω μα, του τριγύρω μα να μα λένε πρέπει να είσαι χαρούμενο, πρέπει να είσαι με στην τρελή χαρά, πρέπει να φορά ένα χαμόγελο έτσι. Οπότε καταλήγουμε να είμαστε στενοχωρημένοι. Οπότε σα επιτρέπω να βιώνετε μοναξιά τι γιορτέ. <laughs> Είμαι μεγαλόκαρδη σήμερα, η μέρα Χριστουγέννου 2023 και σας επιτρέπω να νιώθετε μοναξιά. Είναι εντάξει να νιώθουμε μοναξιά. Και όσοι είναι single και όσοι είναι μέσα σε σχέσεις. Είναι εντάξει να νιώθουμε μοναξιά σήμερα. Είναι εντάξει σήμερα να μην νιώθουμε καλά. Είναι εντάξει ένας άνθρωπος την ημέρα των Χριστουγέννων, τις ημέρες των γιορτών, την ημέρα της πρωτοχρονιάς να μην νιώθει καλά. Είναι εντάξει. Είναι ανθρώπινο. Είναι φυσικό. Είναι εντάξει να είμαστε συναισθηματικά απορριθμισμένοι αυτές τις μέρες. Είναι πάρα πολύ εντάξει. Μην χτυπάτε τον εαυτό σας αλίπητα αν νιώθετε άσχημα. Αν νιώθετε καλά, απολαύστε το. <χει> απολαύστε το, ευχαριστηθείτε το. Αν όμως δεν νιώθετε καλά, είναι εντάξει. Είναι ok. Είναι πολύ ok. Ναι. Μακάρι να ζούσαμε σε έναν κόσμο καλύτερο, που οι άνθρωποι να έκαναν περισσότερη δουλειά με τον εαυτό τους ο καθένας και η πλειονότητα των ανθρώπων να μετέτρεπαν τη μοναξιά τους σε μοναχικότητα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να μπουν σε υγιείς σχέσεις στη συνέχεια. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε, ίσως χρειαστεί να περάσουμε κάποιες περισσότερες γιορτές, στις οποίες η με κόπο αποκτημένη μοναχικότητα μας θα κατρακυλήσει σε μοναξιά. Shit happens. Life happens. Θέλω να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ένα διπλό αισιόδοξο μήνυμα. Το πρώτο Αυτού του διπλού αισιόδοξου μηνύματο, είναι ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα όπω υπήρξαν και χειρότερα στο παρελθόν. Εσύ σήμερα, την ημέρα των Χριστουγέννων του 2023, που μπορεί να νιώθει ματέωση, που μπορεί να νιώθει δύσκολα, γιατί νιώθει μοναξιά, γιατί βλέπει του άλλου να είναι ζευγαρωμένου, γιατί βλέπει ανθρώπου να είναι σε καλύτερη συνθήκη θεωρητικά από εσένα, θυμήσου εκείνα τα Χριστούγεννα, τη τάδε χρονιά. Ο καθένα έχει τι δικέ του χρονιέ που ήταν επεισοδιακά. Σίγουρα έχουμε να θυμηθούμε κάποια παλιότερα Χριστούγεννα, κάποιε παλιότερε γιορτινέ περιόδου, τι οποίε περνούσαμε πολύ δύσκολα. Για παράδειγμα, θυμηθείτε εκείνα τα Χριστούγεννα που τα περάσατε με τον αρκισιστή τον Τάδε, με τον οποίο ήσασταν σε σχέση ή σε γάμο, οι οποίοι είναι κάνουν τα δύνατα δυνατά τι ημέρε των εορτών να κλέψουν την παράσταση και να προκαλέσουν χάο στου άλλου γύρω του. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, ότι έχουμε περάσει και χειρότερα έχουμε επιβιώσει για να είμαστε εδώ, οπότε μπορούμε και αυτό να το αντέξουμε. Ξέρετε, τα δύσκολα συναισθήματα, οι δύσκολε συνθήκε δεν θέλουν κάτι περισσότερο από το να μπορέσουμε να παραμείνουμε σε αυτό το συνέστημα, ούτω ώστε να μας Να μα αφήσει αυτό το συνέστημα. Δηλαδή, όσο βιώνει ένα δυσάρεστο συνέστημα, τόσο φεύγει από το σώμα σου. Δηλαδή, αν αφήνει τον εαυτό σου να το νιώσει, αν αφήνει τον εαυτό σου να το βιώσει, Τότε και αυτό ξεθυμένει. Εάν όμω προσπαθεί να αποτρέψει τον εαυτό σου από το να νιώσει ένα δύσκολο συνέστημα, τότε αυτό εμένει. Οπότε αφήνουμε τον εαυτό μα να νιώθει όπω νιώθει και σκεφτόμαστε ότι υπήρξαν και πολύ χειρότερε γιορτέ. Αυτό είναι το πρώτο αισιόδοξο μήνυμα. Το δεύτερο αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο είναι πραγματικά αισιόδοξο, είναι ότι τον τελευταίο καιρό ακούω συχνά Ιστορίε επιτυχία από ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται χρόνια στο κανάλι μα. Και κάποιοι δεν θέλουν να τι μοιραστούν δημοσίω, αλλά τι μοιράζονται μαζί μου ιδιωτικώ. Σε κάποια από τα βίντεο, στα σχόλια, υπάρχουν κάποιε ιστορίε επιτυχία και κάποιε ιστορίε επιτυχία θα τι κάνουμε και βίντεο. Και θέλω να σα παρακαλέσω, όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο σήμερα και έχετε μια ιστορία επιτυχία να μοιραστείτε, μοιραστείτε τη στα σχόλια. Μοιραστείτε τη, γιατί βοηθάμε απίστευτα τους συνανθρώπους μας οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εκεί που βρισκόμασταν εμείς χθε και προχθές. Δηλαδή, ακούω για ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν με τη μοναξιά, πάλεψαν να τη μετατρέψουν σε μοναχικότητα, πάλεψαν με τους εσωτερικούς τους δαίμονες, πάλεψαν να τα βρούμε τον εαυτό τους, είπαν όχι σε ατέριαστες καταστάσεις, μεσοβέζικες και προβληματικές, είπαν όχι σε επανάληψη παλαιότερων κακών ιστοριών και κάποια στιγμή μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια προσωπικού πνευματικού αγώνα, ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας, από εκεί που δεν το περίμεναν, τότε ακριβώς που είχαν απολύτω αφαιθεί και είχαν πει εντάξει, εξοικειώθηκα με τη μοναξιά μου, την έχω μετατρέψει σε μοναχικότητα, το πήρα απόφαση ότι θα είμαι μόνη ή θα είμαι μόνος, ήρθε εκεί η συνάντηση. Η συνάντηση με έναν ταιριαστό άνθρωπο, ο οποίος να έχει περάσει και αυτός από παρόμοιους δρόμους και συγχρονικά βρέθηκαν τότε που ήταν ικανοί και οι δύο να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Έχω ακούσει αρκετές τέτοιες ιστορίες επιτυχίας το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εκείνο που μας έλεγαν οι κοινωνικοί επιστήμονε να περιμένουμε μετά την πανδημία, ότι θα έρθει μία άνθηση στον έρωτα, στις ερωτικές σχέσεις, στη δημιουργία γάμων. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, Ξέρω όμως ότι οι άνθρωποι που έχουν μοιραστεί ιστορίες επιτυχίας μαζί μου, από αυτό εδώ το κανάλι, ξέρετε, είμαστε 87.000 άνθρωποι σε αυτό το κανάλι και αν πατήσετε το κουμπί εγγραφή τώρα που ακούτε αυτό το βίντεο, κάποιοι οποίοι ξεχάσατε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι, που είναι εντελώς δωρεάν και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει ένα τέτοιο βίντεο, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ στο κανάλι, οπότε Έχω ακούσει αρκετές ιστορίες επιτυχίας. Είμαι μάρτυρα. ότι συμβαίνουν. Συμβαίνουν ιστορίες επιτυχίας. Και ξαναλέω, όσοι ακούτε αυτό το βίντεο και έχετε μια ιστορία επιτυχίας να μοιραστείτε, γράψτε την στα σχόλια. Γράψτε την ιστορία επιτυχίας σας. Γράψτε την. Μοιραστείτε την με τους υπόλοιπους. Γράψτε την. Υπάρχουν success stories. Είναι εντάξει να νιώθουμε άσχημα τις γιορτέ, α το επιτρέψουμε. Είναι εντάξει να νιώθουμε μοναξιά. Είναι φυσικό να νιώθουμε μοναξιά. Είναι αφύσικο να έχουμε μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα. Αλλά ακριβώ έτσι εξελίσσεται ο άνθρωπο, κάνοντα το αφύσικο φυσικό. Αν έχετε μελετήσει από την απλή θεωρία τη εξέλιξη του Δαρβίνου μέχρι και πιο σύγχρονε θεωρίε ε, για το πώ εξελίσσεται το ανθρώπινο γένος, θα γνωρίζετε ότι αυτό το οποίο έχει διαχωρίσει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα θηλαστικά ζώα είναι το γεγονός ότι τολμά, ρισκάρει ο άνθρωπος να δοκιμάσει νέους τρόπους. Άρα, είναι μεν η μοναξιά αφυσική, είναι μεν το αίσθημα της μοναξιάς φυσικό να το νιώθουμε και να μας προτρέπει ώστε να προστατευτούμε και να είμαστε με άλλους ανθρώπους. Είναι αφύσικο να καλλιεργήσουμε το αίσθημα της μοναχικότητας, όμως φαίνεται ότι όταν ο άνθρωπος κάνει την υπέρβαση, ...και καλλιεργήσει τη μοναχικότητα, τότε μπορεί να εξελιχθεί, να αλλάξει πίστα, να αλλάξει επίπεδο... ...να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος, ο οποίος να είναι άξιος να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Μας το εύχομαι, σας το εύχομαι ολόκαρδα. Πιστέψτε το γίνεται, αλλά για να γίνει πρέπει να κάνουμε αυτή τη σκληρή δουλειά του να μετατρέψουμε τη μοναξιά σε μοναχικότητα και ακόμα και αν το χάνουμε λίγο τις γιορτές, δεν χάλασε ο κόσμος. Στο τέλος του τούνελ υπάρχει φως, μετά από μια καταιγίδα βγαίνει το ουράνιο τόξο, υπάρχει ελπίδα. Γίνεται η αλλαγή. Γίνεται. Το έχω δει και το πιστεύω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Μουα! Και είπαμε το μότο μας αυτές τις μέρες. Γιορτές είναι, θα περάσουν. Πού θα πάνε